pod.gr Health People με την Ευλαμπία Ρέβη Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας Αυτούς που σώζουν ζωές Αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις Πάντα ο άντρα έχει ένα φάντασμα μέσα στο νεκέφαλο του. Το φάντασμα ενό άλλου που ίσω ήταν καλύτερο ή ήταν καλύτερο εραστή. Κάτι που δεν έχει η γυναίκα. Γιατί η γυναίκα ξέρει. Η γοητεία του ανθρώπου είναι το μυαλό του, όχι η σωματική του ρόμη. Η σωματική ρόμη φεύγει. Το μυαλό που παράγει καινούργιε ιδέε. Αν δείτε στην εμβρική φάση πώ γεννιέται ο φαλό, θα γελάσετε. Η πρωτεύουσα κατάσταση είναι ο κόλπο. Η μαγεία δηλαδή τη σχέση θα είναι το ερώτημα, όχι η απάντηση. Άρα οι άνθρωποι να αγωνιστούν να φτιάξουν το αφήγημα, να βρουν τα μυστικά και να τα κρατήσουν τα μυστικά του. Δεν τα λέμε όλα. Σε αυτό το podcast θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τους άνδρες, αλλά θα μιλήσουμε και για τη σεξουαλική μας υγεία. Και έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο δόκτωρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, χειρουργός ουρολόγος, ανδρολόγος, ιδρυτής και πρόεδρος στο Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών και διευθυντής σεξουαλικής κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κωνσταντινίδη. Να είστε καλά, καλώς σας βρήκα. Να συμπληρώσω ότι η ανδρολογία, και δεν το λέω με αλαζονία, ξεκίνησε με μένα και θα τελειώσει με μένα και από το σημείο θα αλλάξω αυτή την ειδικότητα. Διότι αν το ξεκινήσα το 87, κανείς δεν ήξερε τον όρο ανδρολογία. Μάλιστα, οι συνεργάτες μου οι Γάλλοι νομίζουν ότι λόγω άνδρου που πηγαίναν διακοπές του νησιού. Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί θεωρείστε ότι είστε ο νούμερο ένα στον τομέα σας ειδικός. Έχετε κάνει πάρα πολλές έρευνες και θέλω λίγο να εστιάσουμε στο τι κατάλοιπα μας άφησε η πανδημία και στο πώς είδατε εσείς τους άνδρες που σας επισκέφθηκαν. Είχαν λιγότερες σεξουαλικές διαθέσεις, είχαν έντονη καταθλιπτική ζωή, συναισθηματικά δηλαδή και ψυχικά φορτισμένοι. Όλα τα είχαν. Κλείσαν τους ανθρώπους σε κλουβί. Βάλαν ας πούμε δυο θηρία στο ίδιο κλουβί, τον άντρα και τη γυναίκα. Ξέρετε, η αθωότητα και ο ρομαντισμό στη σχέση των ανθρώπων λέει ότι το ιδανικό ζευγάρι και ου χωριζέτο κλπ. Δεν είναι έτσι. Δύο άνθρωποι διαφορετικοί, δύο φύλλα διαφορετικά στο ίδιο κλουβί για πολλέ ώρε θα φαγωθούν. Το αρσενικό και το θηλυκό έχει διαφορετική συμπεριφορά. Ξέτε, έχει παραμορφώσει τα πράγματα ο ρομαντισμό. Ο άνθρωπο είναι και ένα άγριο ζώο. Κουβαλάει εκατομμύρια χρόνια έναν πρωτόγονο εγκέφαλο που κάποια στιγμή πυροδοτεί τον φόνο. Ο φόνος, ο φόβος και ο έρωτας κατοικούν στο ίδιο χιλιοστόμετρο του εγκεφάλου, πίσω από την υπόφυση, πίσω από την οπτική περιοχή. Εάν καεί το μήνυμα το ένα, τελείωσε. Το μίσος, η αγάπη και ο έρωτας έχουν ίδιο νεύρο διαβιβαστή, με ταχυδρόμο που λέμε. Τι στέλνει αυτό ο ταχυδρόμο, σε ένα μήνυμα. Και στην αγάπη και στο μίσος. Γι' αυτό οι άνθρωποι όπου αγαπάνε θα μισήσουν, θα εκδικηθούν. Οι πόλεμοι δεν ξεκινούν από οικονομικά συμφέροντα. Ξεκινούν από αυτό το πάθο. Το πάθο, τον εγωισμό, την αλαζονία, το μίσο για το διαφορετικό που δεν το κατανοούν. Έχει περάσει η Ευρώπη ιστορίε πολλέ με αυτό το θέμα. Το ίδιο φανταστείτε και σε μια σχέση. Μια σχέση που είναι ήρεμη γιατί ο άντρα δουλεύει ή η γυναίκα δουλεύει κάπου αλλού. Δεν βρίσκονται συνέχεια, είναι κουρασμένοι και το βράδυ κοιμούνται ή κάνουν νερό, δεν σημασία, δεν βρίσκονται σε συγχρονισμό. Ο συγχρονισμό φέρνει απέχθεια. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν όσοι νομιμοποιήσαν το θεσμό του γάμου σε μονιμότητα, ντυμένο με αγάπη και ρομαντισμό, που δεν υπάρχει. Παλιά οι αριστοκράτε που ξέρανε ότι δεν υπάρχει αυτό το σύνδρομο, χτίζανε πύργου για τι ερωμένε και τι συζύγου και μέναν αυτοί σε διαφορετικό πύργο. Σήμερα στριμωγμένο ο μέσο όρο των μικροαστών μεσοαστών σε ένα 45 τετραγωνικό διαμέρισμα αποκλείεται να μην τσακωθεί. Τι παρατηρήσατε. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τα κατάλοιπα που έχει αφήσει η πανδημία και η αλήθεια είναι ότι συνεχώς στις ειδήσει ακούμε τέτοιες ιστορίες. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια νόσο στην οποία ακόμα δεν καταλάβουμε. Είναι πολύ νόσημα πέφτουν τα μαγιά των ανθρώπων, αλλάζει η γονιμότητά τους, αλλάζει η αναπνοή τους, αλλάζει ο εγκέφαλός τους. Έχω δει περιπτώσει και έχω εκπλαγεί. Χτυπάει όλα τα συστήματα. Όπου υπάρχει οξυγόνο, ο ιός κάθεται εκεί. Όπου υπάρχει οξυγονωμένος σύστος, είναι η τάση του αυτή, έτσι λειτουργεί. Και σε όλα τα όργανα, μάλιστα στο σηκώτη κάνει και διαταραχές, ας πούμε, του αίματος κλπ. Τι περιστατικά έχετε δει που σας έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Ε, κάνει ανικανότητα έτσι, αισθητική ανικανότητα. Μικραίνει το πέος. Αλλάζει τη γονιμότητα του άντρα, δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Καταρακώνει την ψυχολογία του. Φοβάται τον θάνατο, διότι όταν βλέπει δίπλα σου ανθρώπου να πεθαίνουν, ο θάνατο καραδοκεί και σε σένα. Δημιουργεί προβλήματα. Έχετε εμπειρία και από την Ουχάν, την πόλη που λένε ότι μέσα Ιουχάν, σε ένα εργαστήριο ναι. κατασκευάστηκε αυτός ο ιός. Ε, το ε, πιστεύετε ε, αυτό. Είναι, είναι η μυθολογία. Κοιτάξτε, επειδή εγώ συνεργάζομαι με το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, το Τσάο Γιάνγκ, με ένα φίλο συνεργάτη και καθηγητή των Τιάν, τότε έτυχε να πάμε στη Ουχάν και τότε σκεφτήκαμε τις εγκυμοσύνες, γιατί τότε στη Ουχάν παρατηρήθηκε αύξηση των γυναικών που ήσαν έγκυες σε αυτή την πόλη. Δεκαπλασιάσει και τετραπλασιάσει και ο αριθμό. Και υποψιαστήκαμε ότι μπορεί να ήταν λόγω του εγκλισμού. Μέναν οι άνθρωποι στο σπίτι και κάναν παιδιά. Τότε, α πούμε, αρχίσαμε να ψάχνουμε και τον ιό πιο σοβαρά. Κάναμε αμέσω μετά ένα συνέδριο, γιατί ακούστηκε αυτή η φήμη ότι ο ιό κατασκευάστηκε σε εργαστήριο, όπου είχα γενετιστέ και μικροβιολόγου, παθολόγου, πνευμονιολόγου για να δούμε αν μπορεί να κατασκευαστεί ένα ιό και να δοθεί στον άνθρωπο. Να εγχυθεί, να ενεθεί, να μολυνθεί. Όπω τα και κατασκοπία, με απλά λόγια. Και καταλήξαμε στο επιστημονικό συμπέρασμα ότι με την αλληλουχία γονιδίων που έχει ο ιό, γιατί αν δει το χρωμόσωμα του ιού, τι είναι, είναι ένα χρωμόσωμα σχεδόν ανθρώπινο το οποίο όμω αλλάζει με ταχύτητα δευτερολέπτων δηλαδή αν μπει ας πούμε το γονίδιο του ιού κλέβει, αντιγράφει το γονίδιο του ανθρώπου προσποιείται κάτι άλλο και κάθε φορά που μπαίνει σε ένα σώμα δηλαδή μεταμορφώνεται όπως η πεταλούδα σε σκουλίκι και το ανάποδο άρα είναι μια ευφυής κατασκευή της φύσης ουσιαστικά θάνατοι γιατί μπορεί να πεθαίνει ένα μόριο του ιού γεννιούνται αλλά εκατό διαφορετικά Άρα η ανθρώπινη νόηση και η επιστήμη είναι και πολύ δύσκολο να το αντιγράψουν αλλά και να το αντιμετωπίσουν. Άρα ο μύθος αυτός καταρρύπτεται. Δεν υπάρχει κατασκευή του ή όχι. Να πάμε τώρα στα τη ανδρολογία. Είπατε στην αρχή τη συζήτησή μα ότι οι Γάλλοι, όταν αρχίσατε να του λέτε αυτόν τον ορισμό, νόμιζαν ότι έχει να κάνει με την άνδρο και όχι με τον άνδρα. Αυτή η ιστορία ξεκινάει από το 80, όπου ω τυχαία παρατήρηση έγινε από έναν αγιοχειρουργό, όχι καν ουρολόγο. Οι ουρολόγοι δεν ξέραν την ανδρολογία. Και έκανε bypass κοντά στα μοιραία αγία στου ανθρώπου που είχαν αυτό το σύνδρομο που σταματάει να περπατάει ο άλλο γιατί πονάει. Σύνδρομο Λερέση λέ, λέγεται, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό όταν έκανε τον bypass εκεί κοντά στα μοιραία αγία που είναι πολύ κοντά και στα όργανα τα γεννητικά, παρατήρησε ότι υπήρχε στήση. Δεν μπορούσε να το εξηγήσει, και σκέφτηκε ότι πιθανόν να ήταν η ουσία που έδινε για να κρατάει τα αγγεία ανοιχτά να κάνει τον bypass. Το bypass δεν ρίχνουμε έγκιο διασταλτικέ ουσίε για να είναι ανοιχτό ο πόρο και να μπορέσει να ράψει ο χειρουργό. Και τότε κατάλαβε ότι μια ουσία που χρησιμοποιούσε για να διασταλεί το αγγείο, η Παπαβερίνη, μπορεί να λειτουργούσε δημιουργώντα παράπλευρη απώλεια ή παράπλευρο πλεονέκτημα στον άντρα για στήση. Αυτό το συζήτησε τότε με έναν ψυχίατρο. Έτυχε να μου στην ομάδα και τα ξέρω από κοντά με έναν ψυχίατρο πολύ γνωστό, έναν Εγγλέζο, τον Μπράντλεϊ, ο οποίο ήταν και κορυφή τότε. Και συζητώντα μαζί του, είπε: και δεν δει αυτό είναι ένα καινούριο πράγμα, δεν το ξέρουμε. Α κάνουμε ένα συνέδριο, να συζητήσουμε του διάφορου γιατρού, να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί και στη δική μα τη δουλειά, όταν πηγαίνει στο σκοτάδι, δεν έχει πληροφορίε στο background να πάρει, να δει τη βιβλιογραφία. Δεν είχαν. αλλά κάνουμε συνέδριο να ρωτήσουμε. Γίνεται το πρώτο συνέδριο, το 80 νομίζω, οι γιατροί φωνάζουν, διαφανούν, διαμαρτύρονται, λέτε ψέματα, είστε Βρίζαν του δύο γιατρού που παρουσίαζαν την εργασία. Ο Μπράλι, ο οποίο ήταν ένα άνθρωπος άνθρωπο και πολύ αφή, λέει: Διαφωνείτε με αυτό. Ωραία. Θα κατεβάσω το παντελόνι μου στην αίθουσα 400-500 έτομα. Θα κάνω το φάρμακο ενδοπέικα και σε 20 λεπτά θα δείτε τι θα γίνει. Μπροστά σα, οι άλλοι σου κατεβάζει όντω τα παντελόνια του, κάνει εδώ πέει κάτω φάρμακο. Τι λέτε. Ναι, ναι. Σε ένα κροατήριο 400-500 άτομα, ξανακατεβάζει το παντελόνι του όταν γίνεται η στήση και τότε έπεισε του γιατρού ότι κάτι γίνεται. Λέει, δεν ξέρω γιατί γίνεται, αλλά μόλι κάνω αυτό το φάρμακο, γίνεται αυτό. Και τότε και... άρχισαν όλοι οι γιατροί να παίρνουν το φάρμακο. Ναι, και τότε οι γιατροί άρχισαν να το πιστεύουν. Ναι. <laughs> Στην αρχή έτσι είναι. Η ιατρική είναι συντριπτική επιστήμη. Θέλει και την απόδειξη και την ερώτηση, αλλά δεν τρέχει πολύ γρήγορα, γιατί έχει να κάνει με το ανθρώπινο όν. Έτσι, τον πα σκοτώσει, να στον άνθρωπο πειραματόζω. Ε, βέβαια. Έχει και τότε έγινε και η επανάσταση, ας πούμε, η επιστημονική, στο θέμα των φαρμάκων. Άρχισε αυτή η ειδικότητα να ανεβαίνει. Και σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ακόμη και νέα παιδιά 20 ετών καταφεύγουν στο να παίρνουν τέτοιου είδου χάπια. Είναι πολύ διαδεδομένα, το ξέρετε, για να μπορούν να έχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Πώ αυτό το αξιολογείται μέσα από τι έρευνε που έχετε κάνει. Είναι στη φύση του ανθρώπου να θέλει το καλύτερο. Οι γυναίκε που έχουν ωραίο στήθο και το μεγαλώνουν, γιατί το κάνουν. Το έχουν ανάγκη, δεν είναι πάθηση, είναι αισθητική ανάγκη. Κάθε εποχή έχει ορισμένα πρότυπα, παραδείγματα. Αυτά τα παραδείγματα είναι αυτά που δημιουργούν φαντασία. Η φαντασία πρέπει να ικανοποιηθεί. Ο άνθρωπο είναι μυθικό ζώνη. Μιμείται ότι δεν έχει, νομίζω ότι σε αυτού που έχει ο άλλο είναι το καλύτερο. Είναι ο νόμο τη σύγκριση στα αγόρια. Και ίσω και οι μανάδε να φταίνουν σε αυτόν τον τρόπο που εκπαιδεύουν τα αγόρια. Η σύγκριση είναι η ήττα του ανδρό. Πάντα ο άνδρα έχει ένα φάντασμα μέσα στον εγκέφαλο του. Το φάντασμα ενό άλλου αρσενικού. Που ίσω να είναι καλύτερο ή ήταν καλύτερο εραστή. Κάτι που δεν έχει η γυναίκα. Γιατί η γυναίκα ξέρει ξέρει και το μύθο του οργασμού και την αλήθεια του οργασμού. Ο άντρα δεν την ξέρει. Τη φαντάζεται. Μεσολαβεί αυτό το φάντασμα τη ζύγια και του θόνου και κάνει τον άντρα ετοιμένο. Άρα πρέπει να πάρει κάτι για να ενισχυθεί. Στην ερωτική σχέση ο άντρα είναι που ητάται. Γι' αυτό θέλει το φάρμακο. Ευτυχώ υπάρχουν. Γιατί αν δεν υπήρχαν, θα υπήρχαν καταστροφέ πανουλευθερία. Θέλω λίγο να μα πείτε, εάν οι άντρε κάνουν τι εξετάσει που πρέπει να κάνουν. Δηλαδή... παρακάνουν σήμερα. Α, έχουμε υπερδιάγνωση θεωρείτε. Ναι. Και είναι και η νόσος τη σύγχρονη ιατρική αυτή. Γιατί οι γιατροί δεν τα λένε γιατί η υπερδιάγνωση φέρνει και πελάτες στα ιατρία τους και αρρώστους στα ιατρία τους. Ποιο δεν θέλει περισσότερου αρρώστου. Γιατί έτσι καταξιώνεται. Έτσι είναι αυτή η αλαζονική φύση του ανθρώπου. Σημαίνει υπάρχει θέμα υπερδιάγνωση ναι, και υπερθεραπεία. Γιατί εκεί πάλι μπαίνει το αντιγραφικό μα γονίδιο. Αφού ε, πήγε στον ένα γιατρό, θα πάει και στον άλλο, θα πάει και στον άλλο. Πρέπει να πω κι εγώ κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είναι δύσκολο για ένα γιατρό να πάρει την απόφαση να πει στον άλλο φύγε, δεν έχει τίποτα. Φύγε, θα σου κόψω τα πόδια. Φύγε, θα σε δείρο, Φύγε, είσαι κατά φαντασία ένα Αυτό γίνεται. Ιδιαίτερα σήμερα που υπάρχει και το malpractice σαν δαμόκλο σπάθη. Οι γιατροί κάνουν και μια αμυντικού τύπου η διάγνωση και ατρική. Αντιγράφουν αυτό που είπε ο άλλο, οι τρει άλλοι, για να μην φανεί ότι αυτή είναι έξω από τον κανόνα. Σήμερα ο γιατρό απειλείται, φοβάται, διότι έχουν γίνει τόσο συχνά τα μαλπράκτη καταγγελίε, είναι ένα τρομακτικό γεγονό να σε καταγγελούν για malpractice. Εύχομαι στου γιατρού να μην πάνε σε δικαστήρια για malpractice. Είναι τρομακτικό. Και έφυγε και αυτό το κύρο και η άγρη που είχε ο παλιά ο γιατρό που έκανε το λειτουργήμα. Βλέπετε οι γιατρική, πια είναι η υπηρέτηση α πούμε και οικονομικών συμφερόντων. Θέλετε να μα εξηγήσετε λίγο το malpractice τι σημαίνει. Μαλπράκτη είναι α πούμε ένα παράδειγμα που είναι και προ το γεγονό που ένα παιδί ήταν αθλητή, ποδοσφαιριστή, πήγε στο νοσοκομείο, Του είπαν αερολίν και πέθανε το παιδί, τώρα αυτό θα ψαχτεί αν έκανε μαλπρακτή η ομάδα. Η ιατρική δηλαδή παράληψη. Η ιατρική παράληψη. Η αμέλεια. Αυτό μπορεί να συμβεί. Και εκεί η ιατρική και η δικαστική αρχή θα ψάξει το όριο τη αμέλεια, όντω τη αμέλεια ή του πραγματικού γεγονότο, ότι μπορούσε να γίνει. η τυχαία γεγονότα μπορούν να ξεφύγουν από οποιονδήποτε, όχι μόνο από τον γιατρό. Υπάρχουν παθήσει που δεν φαίνονται. Ξαφνικά εμφανίζονται. Α ένα παράδειγμα που είναι πιο κατανοητό. Ο διαβήτη όταν εμφανιστεί στον άνθρωπο, στο μέσο άνθρωπο, γυναίκα και άντρα, ήδη δουλεύει υπόγεια σε αυτό που λέμε λαθάνοντα χρόνο και 20 χρόνια και 10 χρόνια και 5 χρόνια πριν. Αυτό δεν το βλέπει κανεί. Δεν μπορεί να το δει κανεί. Δεν υπάρχουν εξετάσει να το δει κανεί. Υπάρχουν, αλλά θα γίνει πολύ ακριβό το σύστημα για να ελεγχθεί έτσι ο, ο άνθρωπο θα καταστραφούν όχι μια οικονομία, δέκα οικονομίε. Για να ελέγξει σε τέτοιο βάθο την υγεία του ανθρώπου, να κάνει μια πραγματική πρόληψη δηλαδή. Είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μα ο δόκτωρ Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, χειρουργό, ουρολόγο, ανδρολόγο, ιδρυτή και πρόεδρο του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών και διευθυντή σεξουαλική κλινική του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Για εσά, μέσα από την εμπειρία σα, τι είναι ο άντρα. <laughs> Ο άντρα είναι ένα κατασκεύασμα ουσιαστικά της γυναίκας, βιολογικά, εμβρυϊκά κλπ. Ο άντρα είναι το άγαρμα που του χτισε ο γυναικείο πληθυσμό. Είναι εύθραστο ο άντρα. Η γυναίκα είναι από πίσω. Του κατασκευάζει το άγαλμα και μετά του τραβάει το χαλίπ κάτω από τα πόδια. Βιολογικά επίση είναι πιο εύθραστο ο άντρα από τη γυναίκα. Γονιδιακά του λείπουν πληροφορίε γιατί έχετε 44ΧΧ και εμείς έχουμε 43ΧΙ. Το ένα ακροτηριασμένο Χ έχει περίπου 150.000 γονίδια διαφορά σε έλλειμμα. Μετά αν δείτε στην εμβρική φάση πώς γεννιέται ο φαλός θα γελάσετε διότι είναι ο κόλπος πρώτα και όταν κάτω από τη δράση των όρμων στον τρίτο μήνα της Χ αρχίζει αυτός ο κόλπος, ο σάκος να φουσκώνει ανάποδα, όπω ένα μπαλόνι. Και αρχίζει να γεννιέται ο φαλό. Η πρωτεύουσα κατάσταση είναι ο κόρπο, ο γενικό κόρπο. Ο ευρικό σάκος είναι ένα γενικό κόρπο. Από εκεί γεννιέται ο άνδρα. Μέσα από Μετά ζωβγάρια... είναι θεσμικό το ζήτημα. Εντάξει, κοιτάξτε, κανεί θα σα πει ότι αυτό δεν εμπόδισε καθόλου. Να έχουμε τόσου αιώνε πατριαρχία, καταπίεση σε βάρο των γυναικών. Ε, δεν Στην Ελλάδα αυτό. είμαστε συντηρητική κοινωνία, σιγά σιγά σπάνε αυτά τα στερεότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο δεν εξηγείται γιατί η πατριαρχία με στατιστικά λιγότερο εμφύς άνδρες από τις γυναίκες κυριαρχεί περίπου 100.000 χρόνια. Δεν υπάρχει εξήγηση. Μπορεί να είναι η εμφύσταση της γυναίκας υπόθεση, έτσι, θεωρητική υπόθεση, να θέλει τον άντρα να πηγαίνει στους πολέμους να σκοτώνεται, να λείπει από το σπίτι, να κάνει τις βάρβαρες δουλειέ και ήδη ας πούμε να είναι ένα ρομαντικό στολίδι. Μπορεί, μπορεί, δεν αποδεικνύεται, αλλά δεν θα δοθεί ποτέ απάντηση για αυτή τη διαφορά, που δεν είναι βιολογική διαφορά. Για να προχωρήσουμε, έχετε εξετάσει πάρα πολλά ζευγάρια. Mm. Είδατε διαφορέ τα τελευταία δύο χρόνια, συμπεριφορέ που δεν είχατε ξανασυναντήσει. Καρχήν Είχα αυξήθηκε η επιθετικότητα. Και των μεν και τον δε. Ο άντρα ένιωσε πολύ πιο ετημένο από το παρελθόν. Αυτό ο εγκλεισμό που έγινε μέσα στο σπίτι του δημιούργησε εκτό από ψυχολογικά και βιολογικά προβλήματα. Στη γυναίκα δεν ήταν εμφανέ αυτό, γιατί η γυναίκα έχει πρικιστεί με το αίσθημα τη προσποίηση και τη υποκρισία. Σε εισαγωγικά υποκρισία, αν παρεξηγηθεί το θηλυκό ακροατήριο. Γιατί η γυναίκα έπρεπε να προσποιηθεί για να επιβιώσει. Αλλά ο εγκέφαλο τη γυναίκα είναι σαφώ πιο ευφύ. Και αν δείτε παραδείγματα, αν και να κάνετε πειραματικέ μελέτε και κοινωνιολογικέ θα δείτε ότι στη συγκαθημερινή συμπεριφορά πόσο πιο μεγάλη παρατηρητικότητα έχει η γυναίκα στο να καταλαβαίνει καταστάσει, να υποψιάζεται καταστάσει και το ένσυχτό τη να πέφτει συνήθω μέσα. Η μόνη διαφορά που είναι και λίγο ανέκδοτο είναι ότι η γυναίκα χάνεται περισσότερο στου δρόμου από ότι ο άντρα όταν οδηγεί. Που είναι ανδρικό ανέκδοτο αυτό. Θα μπορούσε να είναι και ένα οδηγό φόρμουλα. Είδατε ζευγάρια που πιο πριν είχαν έρθει σε εσά για θέματα γονιμότητα να έρχονται στη συνέχεια για άλλου είδου συμβουλέ. Ε, Κυρίω εγώ επειδή ασχολούμαι με θέματα σεξουαλικά και γονιμοποίηση, α πούμε, αναπαραγωγή. Δεν είμαι ψυχίατρο, ούτε ψυχολόγο, ούτε ενδοκρινολόγο. Το στενό αντικείμενο που ασχολούμαι εγώ είναι ο άνδρας με την σεξουαλικότητά του. Και μέσω τη γυναίκα, οι οποίε συνοδεύει τον άνδρα, γιατί και αυτή υποφέρει από την αποχή. Σύνθω οι άντρε, γιατί έρχονται όμω. Αυτό έχει ενδιαφέρον κοινωνικό. Έρχονται όταν το νήμα κοντεύει να σπάσει. Δεν αντέχει η γυναίκα γιατί ο άντρα απέχει, γιατί ο άντρα είναι κουρασμένο, γιατί ο άντρα δεν θέλει τη γυναίκα κλπ. Γιατί ο άντρα φεύγει το βράδυ, δεν κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με τη γυναίκα του. Αυτό κάνει τη γυναίκα να αναρωτηθεί και να στείλει τον άντρα να εξεταστεί. Προβλήματα ασθενική δυσλειτουργία, από ποια ηλικία βλέπετε και από πολύ μικρή ηλικία. Απλά είναι μικρότερα τα ποσοστά. 18 χρονών υπάρχουν άντρε που έχουν τεράστια προβλήματα, άγχο, α πούμε, κυρίω στι πρώτε επαφέ. Στο γιατρό, εγώ γιατί να πάω, τι είναι αυτό που θα πρέπει να με ανησυχήσει, μ, Όχι μόνο για τη θετική δυσλειτουργία, γενικά μ, για να ελεγχθώ. Θα σα πω, όταν για ένα τουλάχιστον εξάμεινο. Ένα άντρα δεν μπορεί να ολοκληρώσει, δεν θέλει, δεν έχει ικανότητα στήσει, δεν έχει επιθυμία. Μόνο τότε. Αν δεν είναι να το πάθει μια μέρα και την άλλη μέρα να πάει, όχι. Να το έχει τουλάχιστον για ένα εξάμεινο. Για τον καρκίνο του προστάτη κάνουν τον έλεγχο που πρέπει οι άνδρε. Ναι, σήμερα είναι πληροφορημένο ο ελληνικό πληθυσμό και κάνουν μια εξέταση πολύ απλή που λέγεται PSA, προστατικό αντιγόνο. Την κάνουν όλα τα εργαστήρια. Συνήθω τα εργαστήρια, όταν πάει ένα άνδρα πάνω από 40 χρόνων, μαζί με τη γενική αίμα θα βάλουν και ένα PSA. Οπότε ελέγχεται ο πληθυσμό για τον καρκίνο του προστάτη. Για άλλα όμω ζητήματα, σεξουαλικώ όμως... μεταδόμενα νοσήματα, επί παραδείγματα. Όχι, αυτά πρέπει να τα ζητήσει. Αυτά έχουν και συμπτώματα. Κάτι θα έχει. Θα σε πονάει, θα σε τσούζει, θα τρέχει κάτι στο όργανο σου, θα έχει ενοχλήσει η γυναίκα. Φωνάζει το σύμπτωμα και πα στο γιατρό γι' αυτό. Συνήθω ο άνδρα δεν έχει τόσε δυσκολίε όσο η γυναίκα, γιατί ο κόρπο τη γυναίκα επειδή είναι κλειστό σάκο αναπτύσσει μύκητε, μυκητιάσει πιο εύκολα. Ενώ στον άντρα, επειδή το όργανο είναι χτεθειμένο, είναι πιο καθαρό. Από τη δική σα εμπειρία, το μέλλον πώ το βλέπετε στην ανθρωπότητα να εξελίσσεται. Ας δεν μπορώ να γίνω μελλοντολόγο σε αυτό ιατρικά, το Ιατρικά, ιατρικά εννοώ. Η ιατρική έχει εξελιχθεί τόσο πολύ πια. Που σε τρομάζει, θα δημιουργηθεί ένα νέο Φραγκεστάιν. Θα μπορούμε να αλλάζουμε όλα τα όργανα να τα αναπαράγουμε μέσα σε εργαστήρια και να τα κρατάμε στο ψυγείο και να τα μεταμοσχεύουμε. Είδατε και πόσο γρήγορα κατασκευάστηκε ένα εμβόλιο που παγιά χρησιζόντουσαν χρόνια να γίνει. Έτσι κατασκευάστηκε μέσα σε διάστημα λιγότερο από δύο έτη. Η παραγωγή επιστημονικού έργου ήταν μια παράπλευρη συνέπεια τη πανδημία. Δημιούργησε τέτοιον όγκο πληροφοριών επιστημονικών. Εκατομμύρια γιατροί ασχολήθηκαν καινούργιε γνώσει. Δηλαδή. Πρακτικά κανένα γιατρό δεν θα μπορούσε να τι διαβάσει. Εκατομμύρια την ημέρα παραγωγή πληροφοριών. Κάπου θα οδηγήσει. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που απλουστευτικά μπορούμε να πούμε είναι ότι αντιμετωπίζουμε σήμερα τον καρκίνο ω μια χρόνια νόσο. Δεν πεθαίνει κανεί από τον καρκίνο εύκολα. Από την πλειονότητα, έτσι για να είμαστε απόλυτοι, γιατί δεν είμαστε, αντιμετωπίζεται σαν χρόνιο πρόβλημα με διάφορες παρεμβάσεις είτε χειρουργικές είτε ακτινοβολίες είτε χημιοθεραπείες θα αντιμετωπιστεί παρατείνει τη ζωή του ανθρώπου η αντιμετώπιση του καρκίνου υπάρχουν οι εξαιρέσεις που πραγματικά είναι κάτι ραγδαίο σπάνιο που πεθαίνει πολύ γρήγορα αλλά ο κανόνας είναι ότι αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα και γιατί λέτε Φραγκεστάιν, δηλαδή θα είναι ένας πληθυσμός που θα έχει μια πολύ μεγάλη παράταση ζωής Κοιτάξτε, σύντομα θα οργανώσω ένα συνέδριο που θα παρουσιάσω όλες αυτές τις εντυπωσιακές ανακαλύψεις που γίνονται. Ας πούμε να παίρνεις ένα κύτταρο δότη και σε ένα 3D printer να κατασκευάζεις ένα νεφρό ας πούμε δίνοντας υλικά, υγρά κλπ. Και να το χορηγήσεις στον άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Αυτή είναι η κατεύθυνση να φτιάχνεις όργανα γερασμένα, να τα ανανεώνει μέσα από διαδικασίε, να τα αναδομεί, να τα αναγεννά και να τα δανείζει στον άνθρωπο που τα χρειάζεται. Αυτό είναι το μέλλον. Δηλαδή, η παράδοση τη ζωή στον επόμενο αιώνα υπολογίζουμε ότι θα πάει 140 χρόνια με όλε τι παρεμβάσει που θα γίνουν. Και α πούμε το θεωρητικό ηρωνικό ερώτημα είναι ποιο αντέξει να ζήσει 140 χρόνια και με την ίδια γυναίκα και τον ίδιο άντρα. <laughs> <laughs> το είπατε εσεί, να μην το πω εγώ. <laughs> το ίδιο ζευγάρι. Το Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε σιγά-σιγά. Θα μα κάνετε λίγο την ακτινογραφία του Έλληνα και τη Ελληνίδα στη σεξουαλική του ζωή. Τι έχετε σε ποσοστά να μα πείτε, Λάθο πληροφορίε. Ταμπού ακόμα τεράστια. Δηλαδή ο άντρα που είναι μεγαλωμένο, το ότι εάν εμφέρθει σαν ουρακοτάνγκο, σαν ο δυνατό, ο, το χαρέμι δικό μου, φουσκώσει τα μπράτσα του, όχι το μυαλό του, ε, θα κατακτήσει μια γυναίκα. Βέβαια παγιά στη ζούγκλα έτσι ήταν. Είναι ο πρωτόγωνο εγγεφαλή. Το δυνατό αρσενικό τα παίρνει όλα. Και τώρα υπάρχει το χαρέμι στη ζούγκλα. Σήμερα αυτό θα έλεγα ανακατασκευάστηκε με την οικονομική δύναμη. Ένα πλούσιο άντρα μπορεί να έχει χαρέμι. Και εσύ είναι και κυλαρά. Ε, και εσύ είναι και κυλαρά. Ένα φτωχό ησυχό θα πρέπει να είναι με τη σύντροφό του. Είναι η δύναμη. Είναι αφροδισιακό. Εγώ θα έλεγα με την εμπειρία που έχω η δύναμη του μυαλού. Και η γοητεία του ανθρώπου είναι το μυαλό του. Όχι η σωματική του ρόμη. Η σωματική ρόμη φεύγει. Το μυαλό που παράγει καινούργιε ιδέε. Παράγει μια γοητεία, ένα υπονοούμενο, μια έρξη, ένα μυθιστόρημα, ένα αφήγημα είναι αυτό που θα γοητεύσει και η γυναίκα τον άνδρα και ο άνδρας τη γυναίκα. Γι' αυτό έχουμε τόση απιστία. Ε βέβαια, διότι ο άλλος θέλει να ζήσει στα 70 χρόνια που ξέρει το μέσο όρο ζωής ότι υπάρχει, να ζήσει καλά, να ζει ευτυχισμένη, να ζήσει ειδονικά. Ο ειδονικό βίος τι θέλει, κάποιον να τον θαυμάζει. Ο θαυμασμό είναι αυτός που παράγει την επιθυμία και τον οργασμό. Ε, οι κοντινοί μας άνθρωποι είναι συνήθως πολύ κοντινοί για να τους θαυμάσουμε και πολύ απόμακροι για να τους αγαπήσουμε. Διότι μέσα στο σκοτάδι της ψυχής του άλλου δεν μπορεί κανείς να πει εύκολα. Η μαγεία δηλαδή της σχέσης θα είναι το ερώτημα, όχι η απάντηση. Άρα οι άνθρωποι πρέπει να αγωνιστούν να φτιάξουν το αφήγημα μέσα στη σχέση. Να βρουν τα μυστικά και να τα κρατήσουν τα μυστικά τους δεν τα λέμε όλα. Και αρχή δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε να τα πούμε κιόλα και να τα ξέρουμε δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε. Τα έλεγα η μαγεία, το μυστήριο. Και όπω έλεγε και ο Ελίτη, στη θάλασσα για να τη δούμε πρέπει να τη μυρίσουμε πρώτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Health People. Το podcast των πρωταγωνιστών τη υγεία. Με την χορηγία τη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτιστικού και κοινοφελού έργου ΑΓΕΑΣ. Έργα υποδομών στον χώρο τη υγεία. Προστασία τη πολιτιστική μα κληρονομιά. Ενίσχυση τη διαβίου μάθηση και της επιστημονική έρευνα. Αιγαία Σάμκε. Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη, μία παραγωγή του pod.gr. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο. Pod Το καλό να ακούγεται.